ωραίος κήπος, έχει και πισίνα. Ναι, έχει και κότερο, πάμε μια βόλτα. Άι μωρί, τράβω τον κόλο σου παραπέρα και σε όλο τον τόπο. Να κάτσει και κανένας άλλος άνθρωπος. Τη σκάλα εσύ, τη σκάλα, τη σκάλα. Δεν είσαι καλά αγάπη μου που θα πιάσω εγώ αυτό το πράγμα με Γάντι Βαλεντίνο. Αν ήταν άλλο πράγμα, από το στόμα θα το κράταγες. Ακούς μωρό μου τι λέει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών. Σε έχει τη δείξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών. Όρθια και με σκύλα στην αγκάλι. Αχ, έχει και δάφνη. Ας την ευχή σου, χθες έφτιαξα φακί. Μα είμαι εγώ τώρα με φόρεμα χάρη άγγελο. Να παριστάνω τον εργάτη της ΔΕΗ που σκαρφαλώνει στον πυλώνα. Βγάλτε το σκασμό και κουνηθείτε κλώσσες, έχουμε δουλειά. Για πρόσεχε σε παρακαλώ πώς μιλάς, εντάξει, γιατί δεν το έχω σε τίποτα. Να πάρω ραδιοταξί να σηκωθώ να φύγω. Δεν μου φτάνουν όλα τα άλλα. Έχω να μαχαρίσω και την τωρίδα μου, εκείνο το βοηδόσκυλο εκεί μέσα. Πώς μπορεί θα του αποσπάσουμε την προσοχή, αφού φόλα δεν θέλατε, θέλατε φόλα. Εντάξει, φόλα δεν θέλαμε. Είναι ανάγκη να παυτώ στην τωρίδα μου. Ωραία, πίδα λοιπόν, στήσου στα τέσσερα και μάθε στο λυκό σου τι σημαίνει αληθινή γυναίκα. Δεν προλαβαίνω. Εγώ πρώτα το δείξω στον άντρα σου, μωρή. Μη την προγκάσκεση, αφού τη βλέπεις, δεν. Εγώ φταίω. Με παρασύρατε να πω το ναι. Και τρέχω τώρα βραδιάτικα να περνάω καλώδια σε πισίνα και να πάθει ηλεκτροπληξία εκείνο και το κουρούμι. Αχ, έχει και αδίκια. Γιατί, μωρή, εσύ είχες κανένα καλύτερο τρόπο να το φάμε. Αχ, καλέ, να μην ερχόμουν για φόνο. Θα μάζευα τώρα. Άμα είναι να μας φτιάξει χορτό, πρέπει να τον αναβάλουμε, βρε. Σκάσε, σκάσε, μην αρχίσει και καυγίζει. Γρήγορα, εσύ, φέρ το κανείς. Μην το λες έτσι, μελαγχολή. Βάλε το μωρί μέσα το κομπρίτι, γιατί θα ξεσηκώσει ο άλλος στη γειτονιά. Σε στέλνω, κοριτσάκι μου. Για ένα στα γρήγορα τη στέλνεις, έλα. Μη σε νοιάζει, είπα, στα γερό τον εβλέπω. Θα καλοπεράσει η δικιά σου. Έλα. Οπα. 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 Τωρίτα μου, κορίτσι μου. Καμάρι της παιδιού μου που σε στέλνω. Σιγά αγάπη μου, δεν είναι για τα ρευματικά σου. Ρευματικά έχεις εσύ, μωρή! Γράζω, φεύγω! Άσε με! Ας τα φεύγω κι αν έβα γρήγορα ξημερώσαμε. Να σου πω γιατί αυτά κρυφτήκανε. Τι ήθελες, μωρή, να βγάζαν τα μάτια τους μπροστά μας. Έχει πάρει αξίες το σκυλί από την αφεντικίνα, ε. Τελείωσε το παιδί και το σκυλί όπως το μάθηκανε σαν έβα. Θες να μάθεις, μωρή. Όταν εγώ κάνω αυτό που εσύ ούτε από τη γραμμαρχής δεν θυμάσαι, της δίνω χαπάκι. Τέτοιες αρχές της έχω δώσει. Ανέβα, παιδί μου. Σιγά, σιγά. Ανέβα, μου πιέζεις τον κόλο, σιγά. Τι μω, δεν τον έχεις σοφρεί στο χειρούργο. Δεν μπορώ, το φουστάνι είναι στενό. Τώρα δεν είναι. Τι έκανες, τι έκανες, τι έκανες. Έσκησε το χάρι και αν δεν ανέβεις θα σου σκίσω και τον άγγελο, ανέβαινε. Πώς σκίσεις, μωρή μαλάκα, ανέβαινε. Το πέτα, το κόλο. Κορίτσια, κορίτσια, ανεβείτε, αργούμε, αργούμε. Να σας πω, λέτε να έχει αυτό το σπίτι. Σκάσε εσύ. Ναι, μάλιστα. Ακούσε εκεί που δημιουργήθηκε την πηγάδα του με γαλάια λόγα. Έτσι δεν ασκίζει τον αφού τον κόσμο. Ναι, στείλε το λογαριασμό στο γραφείο. Άντε, κουλήσω. Ποιο γραφείο? Στο ριζοσπάστη που έχεις πει στις άλλες τις ηλίθιες ότι δουλεύεις. Βρε, κορίτσια. Έχει παντσέλινο απόψε. Όχι, ο κόλος της φοβός είναι. Όχι, δεν είναι. Είναι που ήπια πολλά νερά. Λύσα ήταν η φακή, λύσα. Μη σε νοιάζει, αγάπη μου. Τώρα που θα πούμε φυλακή, κούκλες θα βγείτε όλες. Την είδες τη Μαριέτη? Μπορεί να σου πω, Αθήνα, μόλις την περνάει την αντάβια στην ψηρού. Όχι, την περνάει ο Κούγιας την πενταήμερη. Προχωράτε, προχωράτε. Μη σπρώχνεις. Εγώ τι να κάνω? Παίρνε ένα χέρι, ασβέσαι τη μάντρα. Τι να κάνεις, παιδάκι μου, είπαμε, τσίλες. Ναι, μάλιστα. Αν και το θέλει νομίζω. Την προχώρα είπα. Μη σμπρόχνεις είπα. Εσύ καλά πας στη δημοσιά. Μην τραφιαστούμε. Δεν βλέπω ούτε τη μύτη μου τώρα. Άντε, πάλι κερδισμένη βγήκες. Άι μωρή, προχώρα που έβαλες 20 τόνους πατσούλι. Ναι, όχι πατσούλι αγάπη μου τώρα. Από την πόχα κοντεύει να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός από μόνος του. Άι μωρή, λούσου με την ακουαβέλβα σου και άσε μας εμάς γυναίκες να κάνουμε τη δουλειά μας. Μου είχε φέρει ο κουμπάρος μου ο Τζόνο Καρλάφτης από την Αστόρια το 82 μία τόσκα 4711 τα μπιτζάν ολόκληρη. Έβαζα εγώ, έβαζα ο Μάκης, ρίχναμε στον καμπινέ άμα είχαμε μουσαφιρέους. Τώρα μου σώσε. Μία Ελλάδα, δύο κόσμοι. Άναψε. Μωρή φοφόκα! Έλα! Όλα εντάξει! Εντάξει, εντάξει. Πάμε, πάμε, πάμε. Σιγά, πάμε. Μην πατάς το καλώδιο, μην πατάς αγάπη μου το καλώδιο. Ωρε, πούστη μου! Τι έγινε, είδες κανένα γκόμενο τσαλέκας? Όχι, μωρή, την αδειά η πόρτα είναι κλειδωμένη, δεν ανοίγει. Κλειδωμένη πόρτα? Τι κάνουμε τώρα, τι κάνουμε, θα σας θέσει αυτό. Πού έχω λέξει, θέ μου. Σιγά! Αχ, τι δύσκολη λοιπόν η ζωή εδώ. Ψάξε, ψάξε, μωρή, κατσαβίδι. Κόφτη, πρέπει να τα πω, πρέπει να τα πω. Κόφτης, μωρή, και κατσαβιτάψεις όλα σπίτι άχρηστη. Τα ξέχασα! Να σου στείλω κανένα μούτσο από το πλοίο. Γιατί από το πολύ το δεν σε βλέπω να ξεχνάς και κατά που πέφτει ο περισσότερο. Κάτσε καλά, ε! Κάτσε καλά, στο λέω, κάτσε καλά, μην σε παρακαλώ, μην σε πάμε εδώ πέρα. Μην σου πω
τη Ντοντό. Γιατί μόλι μιλέ, πουτάνα. Καλά, η άλλη λέει πουτάνα, πιο πηγαίνει μάλλον. Γιατί μου το κάνει αυτό. Γιατί θα σε παντρεύσει, Μωρή, γι' αυτό. Λοιπόν, λέει, γιατί κάνω. Πστ, κουκλά, κουκλά. Αγάπη μου. Η μάρκα είπαμε είναι η Γοβίτσα. Μαγκούτσι, φυσικά. Μαγκούτσι, Μαρκούτσι, δεν γαμιέται. Φέρτε εδώ, παιδί μου, να κάνουμε τη δουλειά μα. Καλά, είστε τρελή. Δεν στο είχα πει. Έλα, είστε τρελή. Έλα, παιδί μου, στο πάει και αυτό το καλώδιο, φέρε γρήγορα το τι καλώδιο. Και εγώ τώρα πώς θα πάω στο σπίτι μου έτσι ξυπόλυτη. Πρώτη φορά θα είναι. Ναι, εδώ σου λέει η κοντζαμάν Τάνια Τρίπη και πήγε ξυπόλυτη στο γάμο της. Να ένα εξώφυλλο στο ψήτ. Τόσο μωρή ξεφτύλο, ξεφτύλο. Πού πάτε μωρή και τα αγοράζετε αυτά τα ξεφτυλισμένα περιοδικά. Τι είναι το ψήτ. Το νίκη σου, αγάπη μου. Το καλώδιο, σαν μικροπούτσικο μου φαίνεται. La verità mi fa male. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. Su con me, chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può. La verità mi fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace e quell'altra no. La verità mi fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa, ma sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto, molto più di prima io t'amerò. In confronto all'altro sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto un vino farò mai più. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché sta di casa qui la felicità. Μέσα μας όμορφα η στριγγυλιά σου ηχού. Γεια σου, τι είναι, παιδί μου, τι κάνεις. Καλά, παπά μου, συγγνώμη, τρόμαξε. Άκουσα αυτά τα αναρχικά και νόμιζα ότι ήταν τίποτα φρικιά. Έχεις δει πολλά φρικιά με ζετρία πλευρικού αερόσακου να τριγυρίζουν έξω τον κάβουρα. Όχι. Εμεί λέμε τέτοια κουκουρούκου νυχτιάτικα. Ναι, μάλιστα, αλλά εγώ το λέω για τη μουσική. Α, τις τρύπες, νεανικό συγκρότημα. Το οποίο, παιδί μου, έχει πέραση στην νεολαία, διότι καθότι έχει και. Πολλά σουξέ. Σουξέ? Βέβαια, δεν έχουμε εμείς το γνωστό εκκλησιαστικό σουξέ, τι υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια. Το έχουμε, ναι. Αυτοί έχουνε το κράτα το σώμα μαϊμού. Ποια μαϊμού? Τον Αζάνκα του Εύε. Ποια μαϊμού, παιδί μου, το μαϊμού έτσι, σαν σύμβολο γενικότερα. Πώς είχε στο κενάκι στο καϊδούρι, έτσι είναι ένα πράγμα. Και γιατί εσείς, παπά μου, ακούτε αυτή τη μουσική? Ήρθε γραμμή από τη σύνοδο, Φωτεινή, παιδί μου, στις δημόσιες εμφανίσεις μας να ακούμε τέτοια μουσική. Μπα και τσιμπή κάνα πετσυρικά, γιατί μετά σα πάω, με πάτε, δεν πάμε πουθενά. Σα το έλεγα εγώ, παπά μου, και εσείς μου λέγατε φράξια, φράξια. Ναι, Φωτεινή, παιδί μου, έχεις δίκιο. Συμφωνεί και με τη γνώμη σου και η διαφημιστική μας, αφού μας είπε ότι στο Target Group από 15 έως 22 από καθόλου έως πλασόντα, δηλαδή. Εσύ πού είσαι όλο το βράδυ? Εγώ τι. Είχα πάει να μαζέψω ραδίκια. Έχω ξαρμυρίσει γαλαίο για αύριο. Να σου φτιάξει τσίρο με ραδίκια, παπαλάμπρενα, να σου φύγουν τα ξαπτέρικα από τα χέρια, δηλαδή. Ναι, έμαθε. Μπράβο.
Και εσείς πώς από εδώ, παπά μου, τέτοια ώρα? Για το γνωστό θέμα, Φωτεινή, παιδί μου. Για τις υπογραφές για τις νέες ταυτότητες. Κάτσε, παιδί μου, μόλις ακούστε και μας κάψεις. Βγήκε να κάνω συμφουνάκι εδώ πέρα να μας σώζει ο Ηλίας. Ποιος Ηλίας? Του 16ου. Ποιος Ηλίας, παιδί μου? Ποιος Ηλίας? Ακούω ποιος Ηλίας. Δεν έχω κάνει την Πέμπα Ηλία. Από πού? Από πού? Από το άρμα του προφήτου. Από πού? Φωτεινή, παιδί μου, τελευταία έχεις γίνει πολύ γεια σου, να το προσέξεις. Ναι, μάλιστα. Και πότε θα αρχίσουμε τη συγκομιδή της ελιάς? Όταν πέσει ο δάκος στη μουχρίτσα. Το συντομότερο, παιδί μου, οι άλλες ενορίες έχουν αρχίσει. Ναι, μάλιστα. Φεύγω, Φωτεινή, παιδί μου, γιατί δεν θέλω να έχω συναντήσει με αυτό το Θεομπέκ, τον πατέρα σου. Αντί για αυτό, θα πούμε. Στο καλό, στο καλό, καλό βράδυ. Χαιρετίσματα, λοιπόν, στην εξουσία. Δεν θέλω να σου πω την ιδιαίτερα. Για τις υπογραφές, πατέρα, για τις νέες ταυτότητες. Πόσο δίνονται τη μία? Θεός φυλάξει, τι λόγια είναι αυτά, μπαμπά. Αυτά δεν πληρώνονται. Αυτά είναι για τη δόξα της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας. Καλά, καλά, καλά. Θα μου λες. Πού σκηνολόγαες όλη μέρα, μωρή? Τρύπιες σαμπρέλα. Εγώ στη δουλειά ήμουνα. Και πετάχτηκα μετά μέχρι τις λιμανάτες. Που μου είπαν έχει καλά ραδίκια. Που έχω τσίρο για αύριο. Τσίρο να φας από τα χεράκια της παπαλάμπρενα σου και από τα δικά στα κουδοχέρια. Μου μάθες και το τσίρο, άχρηστη, Γιζέλα. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα και μάλιστα. Εγώ τι κάνω τώρα? Έχω να πω να ανοίξω εκείνο το κονικλοτροφείο στο Μέγαρα. Σας προσλάβανε τελικά νυχτοφύλακα? Όχι. Τι όχι, ρε Αλέκο, τι όχι, τι όχι! Θα έρθουν τώρα οι Ευρωπαίοι του Σιμίτη να κόψουν το ψωμί των παιδιών μας. Και σιγά σιγά μου λες όχι! Παιδιά, την επόμενη πρώτα ο Θεός. Γιατί από εκείνη τη Σάραχα ήρ δεν είδαμε. Άσε, Αλέκο μου, θα στα πω άλλη φορά τα δικά μας. Παντός, παιδιά, με ρέγουλα την παρανομία. Έμιμα, ας μπαγλαρώσουνε. Και βλέπω μετά τη Σωσό από τη χαρά της να τρώει ψάρια. Ωραία, ωραία, έλα, έλα, φέρ το πράγμα να το δούμε. Ήρεμα, ρε. Ήρεμα, δεν είμαστε και νόμιμοι. Σωστά, σωστά, αλλά εγώ δεν θα αφήσω τους κολοφάρους Γερμανούς να ξαναβάλουν χέρι στα ιερά και όσια της φυλής μας. Δεν φταίνε τώρα μόνο οι Γερμανοί. Τώρα με τσαντίζεις, έτσι. Απ' τι ξαναρχίσαν την ιστορία? Ποιος θα το έλεγε ότι μετά από 60 χρόνια θα ξανακάναμε αντίσταση κατά των Γερμανών? Δεν πειράζει, Κοστούλα. Ο Έλληνας δεν φύδεται φυσιών προκειμένου. Δεν θυμάσαι τον πατέρα? Και ο πατέρας σου στο βουνό? Όχι, στην πόλη ήταν. Φρόνησε για το φαγητό του Κοσμάκη, Θεός χωρέσει την ψυχή του Άγιος Αχά, Αρκούδη. Ήταν υπεύθυνος ετισμού του ΕΑΜΕ. Όχι, είχε κάτι λάδια. Η προκομμένη σου. Κρύφτο πράγμα, κρύφτο πράγμα. Τι, έχεις μυστικά από τη γυναίκα σου? Βέβαια, δεν είναι να τα βλέπουν ξένοι άνθρωποι αυτά τα πράγματα. Σωστά, δεν ξέρουμε, πάει και μιλάει. Ξέρουμε, σε πασόκους μιλάει. Δεν την πιάσαμε την άλλη φορά με το ψηφοδέλτιο της Κούρκουλας στο χέρι? Έτσι, Ναι, Αλέκο μου, και πασόκ και στέρφα. Σκάσε εσύ. Καλησπέρα σας, κύριε Αλέκο μου. Πού ήσουν εσύ για να έχει ο Μάκης μου καλό ερώτημα? Πού ήμουν, Κοστούλα μου? Στο θέατρο ήμουν. Και πώς είσαι έτσι αμποβαρδισμένη? Στο πόρεμο και ειρήνη είχα πάει, Μάκη μου. Καλά, πηγαίνει τώρα μέσα και θα σα κόψω εγώ τα θέατρα. Καληνύχτα σας, κύριε Αλέκο μου, και πολλά φιλιά στην κυρία Σωσό. Συνέχεια στα θέατρα. Έλα ρε Μάκη, είναι ωραίο ρε το θέατρο. Εγώ πρόπερση δεν είχα πάει με τη Σωσό στο Holiday on Ice. Μπας και αρπάξει καμιά πλεμονία και σωθώ. Αλλά τίποτα. Πάντως το έργο ήταν ωραίο. Αφήστε τα αυτά. Αρκετά ασχοληθήκαμε με δάφτες. Λοιπόν, αύριο εσύ θα φέρεις τα άντερα, έτσι. Θα στήσω εγώ στην υπόγα την ψησταριά για την επιχείρηση σπλινάντερο. Θα το πω και σε μερικούς δικούς μου να το διαδώσουν στη γειτονιά. Και μετά τρέχα εσύ, κύρα Δάφνη, να φτιάξεις τα χινόσουπα του ανδρός. Πού ήσουν εσύ τέτοια ώρα? Τρομάξαμε. Γιατί, υπάρχει λόγος? Ποιος εξέσκησε? Η Αλέκα. Ποια είναι η Αλέκα? Αυτή που μου έσκησε το Χάρη. Ποιος είναι ο Χάρης? Ο συνεργάτης του Άγγελου. Πού ήσουν τον τότε? Σε μια βίλα ήμουν. Και τι έκανε στη βίλα? Μας πήγε η Αλέκα να σκοτώσουμε ένα καθήκη. Σας πήγε σε μια βίλα η Αλέκα να σκοτώσετε ένα καθήκη, εντάξει. Ποιο καθήκη? Δεν σου έχω πει ότι πρώτα μου καταστρέψει εσύ τη ζωή μου, την είχε καταστρέψει ένα άλλο καθήκη στο ορφανοτροφείο? Αυτό το καθήκη. Και εγώ, μου την πήρε η Αλέκα για να σπάσει την κλειδαριά. Μου θυμίζει ποια είναι αυτή η Αλέκα? Η μάνα του Μάνου. Που έχει παραμυθιάσει όλο τον κόσμο ότι δουλεύει στο ριζοσπάστη. Και γιατί είσαι βρεμένη? Την κλείστησα και έπεσα στην πισίνα. Ο Μάνος ποιος είναι? Ο γιος Αλέκας. Την Τωρίδα τι την ήθελες μαζί? Μου πει η Αλέκα να την πάρουμε για την πηδή του Σομπρούνου. Καλά, αντε πάμε πάνω να σε ξελαπικάρω λιγάκι. Αποκλείεται. Τι... Πήγαινε τώρα. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Άντε στο καλό, στο καλό, γιατί δεν θέλω να τα ακούσω και από την Αλέκα. Χάρηκα, χάρηκα πάρα πολύ. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, ποια είναι αυτή η πουτάνα η Αλέκα? Ναι, η πρώην γυναίκα του Σωτήρη από τα Γενιτσά. Καληνύχτα. Τοντό! Άνοιξε την πόρτα! Τοντό! Ναι. Εδώ μαντάς, με ζήτησε κανείς. Ο Χάρος. Αλλά τον έστειλα σε μια φίλη κομμουνίστρια που προηγείται. Να σου πω, μην ξεχαστείς, αύριο το πρωί στις 8.30 να είσαι έξω από το σπίτι αυτού νου. Τι είναι αυτό, καλέ, που ακούγεται?
λέγεται. Ένας ήχος που δεν θα ακούσεις ποτέ στη ζωή σου, αγάπη μου. Άντρας απελπισμένος, έξω από την πόρτα σου. Για δεν τον διαόλο στέλνεις, αγάπη μου. Για να δεις ότι ο κύριος δεν μπορεί να κάνει χωρίς εμένα. Πάντα εδώ θα γυρνάει. Ε, καλά, δεν το ξέρεις. Η μίγα, ό,τι και να κάνει, πάντα στα σκατά θα γυρίσει. Κοίτα, το συμβόλαιό μου λέει για ένα φόνο απόψε, οπότε καληνύχτα. Άμα χαρείς. Τι είναι πάλι, μωρή? Θέλεις να πεθάνω. Χριστέ. Τι παράς, παιδί μου, την πόρτα θα μου τη σκάσει. Εσύ φταίς για όλα, εσύ. Εσύ φταίς, εσύ. Σκάσε, μην ξεφωνίζεις, σκάσε και λέει γιατί έγινε. Συγγνώμη, τώρα αυτό το τουλάχι σαν εσύ, έτσι δεν είχες λεφτά να το τελειώσεις? Όχι, έψαχνα με τα τζι, αλλά ήταν όλη σπίτι σου. Λέει, αγάπη μου, τι έγινε. Ο Μαντάς, παιδί μου, ο Μαντάς όχι μόνο μας έχει πάρει χαμπάρι, αλλά μας δουλεύει κιόλας ψηλό γαζί. Άντε πάλι, κίτρινες αθοδέσμες και τα σημειώματα. Ντρε, αγάπη μου, δεν σου είπα ότι όλα αυτά είναι σύμπτωση? Όχι, αποκλείεται, γιατί τώρα με πήρε και τηλέφωνο. Μου βάλε ένα πασίγνωστο λαϊκό χίτ από αυτά που ακούτε εσείς. Θέλεις να πεθάνω, θέλεις να πεθάνω, που βρήκε το τηλέφωνο μου. Κοίταξε να δεις, δεν είναι και δύσκολο. Θα σου το σκεφτούμε λίγο. Βρε, θα σου πει σε καμία κάρτη βιζίτα από αυτές που μοιράζεις στη Βάθης. Βρε, μην ανησυχείς, κανένας αγαπητικός θα είναι. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, σε παρακαλώ, εγώ μόνο το Μάρκο μου έχω. Από το μου, από άλλα γράμματα. Τελείωσε, ο Μαντάς είναι, μας έχει πάρει χαμπάρι, θα μας περάσει σκουπίδι και τις τέσσερις και καλά για εσάς τις τρεις, χαίστηκα, τι με νοιάζει, θα μένει ζωντανές, ένα και το αυτό. Ενώ εγώ που έχω. Καλά, έλα, πήγαινε τώρα στην πισίνα σου και εγώ θα τον πάρω τηλέφωνο να του πω εσένα να μην σε πειράξει καθόλου. Τι λες, αγάπη, θα πω εγώ στην πισίνα, μια χαρά είμαι εδώ, θα κοιμηθώ μια χαρά. Εδώ, δεν είσαι καλά, καλέ. Θα κοιμήσω εγώ στο σπίτι μου, νεοδημοκράτησα. Ωραία περιοχή πάντως. Έχει και Έλληνες, σημαίνεται μόνο Αλβανοί. Ήρθε γρήγορα νούμερο 1! Ότι θα ήταν τόσο εύκολο να φάμε έναν άνθρωπο με ηλεκτροπληξία, ούτε που το περίμενα. Δίτσες, κρίμα, κρίμα να μην το ξέρω το καλοκαίρι με το μάκι μου στις νεροτσουλίθρες στον κάλαμο. Ρε, δεν σας είπα ότι το σχέδιο είναι τέλειο, 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 τέλειο. Τέλειο. Ω, καλέ, ο κύριος Μαντάς! Πώς? Του την καντεμιά μου, του την καντεμιά μου. Ωραία, βρε. Προχτές φάγαμε τον οδηγό, σήμερα το σωματοφύλακα. Υπάρχει κανένας άλλος στο υπηρετικό προσωπικό για το επόμενο τέλειο σχέδιο της συγγραφέως detective? Υπηρέτρια. Σκάσεσαι. Ναι, μάλιστα. Ωχ, άντε πάλι φίρδιν μίγδιν να ψηφίζω με τον Ζίγδιν. Πώς το πες αυτό? Τι να μην νιώσεις τώρα, εδώ σου λέω, βρήκαμε καλώδια μέσα στην πισίνα. Ευτυχώς που πήγε να δοκιμάσει τον νερό Τζόνι και το δίνω το ρεύμα πάνω στη μάντρα. Δυο τρία τα βία, σύγχρονα με την ρήμαξο, μαλάκας. Τι να πω, δεν ξέρω. Προχθές τα σπασμένα φρένα, σήμερα ηλεκτροπληξία μέσα στην πισίνα. Ναι, ναι. Επαγγελματίες πρέπει να είναι. Σε καλά, δεν θα φωνάξω την αστυνομία. Να αρχίσει εδώ τις ερωτήσεις, να έχουμε κι άλλα. Ναι, γι' αυτό σου λέω πρέπει να επισπεύσουμε την επιστροφή. Καλά, σου έχω κάτι καλό τώρα. Βία 15. Και τέτοια είμαστε τώρα. Τι χρώμα? Μαύρη. Στήριζε. Έλα, Αλέκο! Πόσο! Πόσο? Σιγά, πες το, εδώ γελάνε. Για στάσου, ρε Αλέκο, για στάσου. Εμένα βρήκες να γίνεις λάτσης. Σιγά, σιγά. Πού ήσουν εσύ? Είχα πάει λαϊκή κοστούλα μου. Στη λαϊκή? Στις 10 τα ξημερώτα που το έχουνε το κουνουπίδι όσο του στήχησε το τρίμερο στις νεροτσουλήτρες στον κάλαμο. Μου θέλει και νεροτσουλήτρες ο κόλος σου. Αφού εγώ στο μόλο καθόμουν. Σιγά μη σε βάζαμε και μέσα να σκεζόντουσαν τα παιδάκια του κόσμου. Έλα, βγάλτε το σκασμό, μιλάω ρε παιδιά. Στην προκομένη σου να το πεις που μου ξύνει τα νύχια για καυγά. Έλα, τα νύχια, τα νύχια. Τα νύχια, τα νύχια, αγάπη μου. Ναι. Έλα, Φωκά. Έλα, Αλέκο. Για τα υπόλοιπα σε περιμένω από το μαγαζί, έτσι. Σιγά μάνα μου, με ξεπέτσιας. Δεν ακούω τίποτα. Θα ξαναπροσπαθήσουμε. Τι να ξαναπροσπαθήσουμε, βρε Πόπη. Αφού το βλέπουμε, ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν το θέλει. Εντάξει, αδελφή Δομινίκη, θα περάσω. Δώσε, μωρή, η Λαρά. Τι είναι αυτό που κουβαλάτε, πατέρα? Τα ξέχασε κάποιος έξω από ένα μαγαζί στην Ερμού. Δεν πιστεύω να. Χαίστηκα, τι πιστεύεις και δεν πιστεύεις. Τράβασε αυτόν τον τραγόπαπα που σε περιμένει από το πρωί και είπε να σε στείλω πακέτο. Σας είπε επιλέξει πακέτο. Μωρή Μπογδάνο που έμαθε και το επιλέξει, πάει από εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Λαός, Θεός, στην εξουσία. Κάτω τα χέρια από την εκκλησία. Λαός, Θεός, την εξουσία. Κάτω τα χέρια από την εκκλησία. Για να είναι όμως ο Θεός την εξουσία, οι νέες ταυτότητες του Αντίχριστου δεν θα πρέπει να περάσουν.
σκοτώσουν! Ποτέ, 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 ποτέ! Ποτέ, φίλες μου! Και αυτό θα γίνει με το δικό σας αγώνα ενάντια σε αυτούς που θέλουν να βγάλουν από την ψυχή και την ταυτότητα του Έλληνα την Ορθοδοξία! Ξένους και ντόπιους! Σε Σιμίτη και σε Πάπα θα τη ρίξουμε την Πάπα! Σε Σιμίτη και σε Πάπα θα τη ρίξουμε την Πάπα! Ρε μανιέ να ρίξει την Πάπα εσύ! Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα! Εσείς το ελέτε, ο λαός! Όχι, εγώ δεν είναι δικό μου. Αυτό το βγάλω Μαρικούλα, δεν είναι δική μου θέση. Και προειδοποιείτε τέλος πάντων ότι όσοι τα βάλουν με την Ορθοδοξία δεν θα έχουν καλό τέλος! Σιμίτη, Σιμίτη, θα βγάλεις το κοτίτι! Σιμίτη! Σιμίτη, να βγάλεις το κοτίτι! Όχι! 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 Λέγω, να μην τον βγάλει, διότι δεν φταίει αυτός. Δεν ήξερε. Η νέα τάξη πραγμάτων φταίει. Και κάποιοι κύριοι με τα μηνύ τους. Ανδρουλάκι, Ανδρουλάκι, θα το φας το κεσεδάκι. Αν θα το φάει, λέει, αλλά όχι από εμάς. Εμείς κεσεδάκια δεν πετάμε. Βιβλία δεν καίμε! Ένας είναι ο προφήτης και δεν είναι ο Σιμίτης! Το περάσαμε αυτό, κοκό, παιδί μου, το περάσαμε, συντονίσουμε τις άλλες. Κι όλες μαζί, μαζί και εγώ, θα μπείτε μπροστάριδες σε αυτό το δίκαιο αγώνα μας, ώστε να μην μείνει ούτε ένας που να μην υπογράψει. Όπου και βρίσκεστε, στη λαϊκή, στη δουλειά σας, στο ΙΚΑ, στην αχώνευτη της συνυφάδας σας που δεν μιλάτε, ευκαιρία τώρα να μιλήσετε, φταίτε για σένα το λέω, παιδί μου. Όλες μαζί να καταθέσουν ψήφο διαμαρτυρίας ενάντια στους Ευρωπαίους που θέλουν να μας κάνουν βόδια σαν τα μούτρα τους. Έλα να δω τις Αμαζόνες μου. Σε Παρίσια και Λονδίνα θα ακουστούνε τα κλαρίνα. Α, με έχει να ακούσει ο Μπλερ Βασίλης Αλέα. Παπά μου, ναι. Παπά μου. Ναι, ναι. Και σε αυτόν τον άνισον αγώνα η Εκκλησία δεν θα φανεί αχάριστος. Ποτέ είναι η παιδί μου. Με τη συγκέντρωση 1000 υπογραφών κερδίζεται αυτό το ωραιότατο και πρακτικότατο πολυμίξερ! 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 Ένα εργαλείο χρησιμότατο για κάθε χριστιανικό σπίτι, για τη βασιλόπιτα, τη φανουρόπιτα, το χριστόψωμο, τα κόλυβα. Με τη συγκέντρωση 3.000 υπογραφών έχουμε αυτό το θεάρεστο και πρακτικότατο σετ από κατσαρόλες Happy Home, όπου όπως βλέπετε η μία μπαίνει μέσα στην άλλη για να γλιτώνετε χώρο στην κουζίνα σας. Από το πιο μικρό που είναι για το φιδέ της Σαρακοστής μέχρι την κατσαρόλα Γίγας η οποία είναι για την μαγειρίτσα το βράδυ της Ανάστασης. Σημείτη δηλωσία! Κάτω τα χέρια απ' την περιουσία! Κοίτα. Αν μαζέψετε πάνω από 5.000 ψήφους μισό λεπτό να περάσει το μοντέλο. Σας περιμένει αυτή η ωραιότατη widescreen color TV με ένα υπέροχο Dolby Surround για να βλέπετε τον Ιησού από την Ναζαρέθ, τους λόγους του μακαριωτάτου, απαραίτητη πάντα εικονική συνέλεση και το τελευταίο sitcom του Σταύρου Ζαλμά, λόγω προτέρου εν τίμου βίου. Εντάξει, ζωή, τσερέμισε. Εντάξει, και εμείς συμπαθούμε το γιο σου, δεν κάνουμε όμως έτσι. Και πες του χαιρετίσματα όταν είναι το όνομά του τα παπαδίστηκα για κάθε μέρα Παπαλάβρο και Παπαλάβρο. Τώρα ούτε το παγκάρι της εκκλησίας δεν ξέρει που είναι. Άσα, τέλος πάντων, άσα μην είναι. Λοιπόν, στις 5.500 ψήφους ο τυχερός θα κερδίσει πρώτη θέση στις επόμενες λαοσυνάξεις δίπλα σε βουλευτές της αρισκίας του. Βουλευτές της αρισκίας του. Και στις 10.000 τώρα ψήφους δίνουμε αυτό το υπέροχο μεταχειρισμένο Γιούγκο, ευγενική προσφορά του Πατριάρχη της Σερβίας, για τις επισκέψεις σας στις παρακείμενες των Αθηνών Άγιες Μονές. Μην βγείτε με αυτό στην Εθνική Οδό, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να δω τώρα τις μποέμισες. Τίποτα, τίποτα, δεν μας σταματά, τους ήχους θα μαζέψουμε με το τσαμπουκά. Τίποτα, τίποτα, δεν μας σταματά, ψήφους θα μαζέψουμε με το τσαμπουκά. Hey! Το πέτσο τη μέρτα. Εντάξει, τέχνης. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Θα το τακτοποιήσουμε το αδερφάκι σας. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Άντε, πηγαίνετε τώρα. Το αδερφάκι της.
Το αδερφάκι της, ναι, ήρθε να το βολέψουμε σε καμιά μαούνα εκεί, να πάει στο διάολο. Και το βολέψατε? Ποιο? Το αδερφάκι της. Από αύριο, τι σκατά. Σήμερα έρθε, σήμερα να το βολέψουμε. Σωστά, να την καψουρέψουμε κιόλας, ε. Ναι. Δεν μου λες αγάπη μου, δεν μου λες αγάπη μου. Θα βρεθούμε το βράδυ. Η Μέγερα πάει να δει το πόλεμο και η Ειρήνη. Όχι! Ξέρεις πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε? Μια βοηθήσε με λίγο, γιατί με απατάει η μνήμη μου. Σε απατάει η μνήμη σου? Ακριβώς. Και δεν είναι η μόνη που με απατάει. Και πάλι καλημέρα σας. Καλά του τα πάτε. Πήγαινε μέσα, παιδί μου. Πήγαινε μέσα. Καλά του τα πάμε. Θα μας κάνεις τώρα και συμπαράσταση. Τα λουλούδια. Πού είναι μέσα στο γραφείο? Ποιος τα έστειλε? Ποια λουλούδια? Τα λουλούδια, τα κίτρινα, είναι μέσα στο γραφείο. Ήταν πάνω στο γραφείο όταν ήρθα. Καλημέρα σας, κυρία Σεζάρ. Εσάς το διάλο. Μπράβο, Ντίντα μου, τα συγχαρητήρια. Όχι, θα τον άφηνα. Τι να του πω, Αλέκα μου, τι να του πω του μαλάκα που τρίτη μέρα στο τζάνιο τα ρήπας και μυρωδιά από κούρσα δεν πήρα η γυναίκα. Άκαπνη θα πάω. Διότι μετά που φεύγουν τα σόγια, ξόμινε πίσω η κατσίκα η γυναίκα του, η οποία ό,τι και να σου πω, ό,τι. Είναι λίγο. Εντελώς μπασκλάς. Δευτεράτσα του κερατά, μάνα μου. Ένα έχω να σου πω. Τυριά με τσόγου για να με καταλάβεις. Εν τω μεταξύ, ωστόσο, άνοιξε πόρτα, κλείς την πόρτα. Φαρσοκομωδία το καταντήσαμε το θεραπευτήριο. Μόνο ο Γιώργος Κωνσταντίνου έλειπε. Τι διώχνεις, μάνα μου. Τις σκέψεις μου. Καλό το αυτό. Τι ξέχασα, λέω. Μα πώς το ξέχασα εγώ αυτό το πράγμα. Ποιο, μάνα μου. Ξέρεις τι ξέχασα? Τι? Τις φορολογικές δηλώσεις των καλλιτεχνών. Τι τώρα σου ήρθε, Χριστιανή μου, το θέμα με τις φορολογικές δηλώσεις των καλλιτεχνών, χειμωνιάτικα. Ναι, χειμωνιάτικα μου ήρθε. Δεν θα σε ρωτήσουμε πότε θα μου ήρθει, έτσι. Κάρισε παρακαλώ το Σφακιανάκι και ρώτα τι φόρο πλήρωσε. Αφού ο Σφακιανάκι δεν πλήρωνε πια φόρο, απλώς ρωτάει την κυβέρνηση πόσα χρειάζεται. Πάρε την κυβέρνηση και ρώτα πόσα πλήρωσε. Τι να κάνω? Πάρε την κυβέρνηση. Άσε με σε παρακαλώ, Χρυσή μου. Η δίκη μου την ξελογιάστε. Όλα οι τα πλέον. Έλα, μου σκομωρή, να πάτε στον κόρακα και εσύ το Σφακιανάκι στην κυβέρνηση. Α, εσύ τι μαντάμ. Ναι, μαντάμ, ναι, μαντάμ. Ό,τι πει, μαντάμ. Ό,τι πει, μαντάμ. Αλέκα μου, έλα από εκεί, μωρή. Έλα από εκεί, μωρή. Αχ, γαμώ, το φελέκι μου. Αλέκα μου, Αλέκα μου, Αλέκα μου, εδώ πέρα. Αλέκα, μας πάρουνε χαμπάρι, μωρέ, και καθήκαμε. Να τσιγάνω. Τι είπατε, παιδάκι μου? Σαν χτύπησε, Αλέκα μου. Ποιος? Αυτός με το σημείωμα και μετά θέλεις να πεθάνω. Φέρε να δω. Δεν υπάρχει περίπτωση, μας έχει καταλάβει, μας έχει εντοπίσει, τελείωσαν όλα. Όλα τελείωσαν. Είμαστε τελειωμένες, τελείωσαν όλα. Από την ώρα που μπήκε στη ζωή μου έγινα αθάνατος. Σα βλέπεις? Είδε ότι δεν μπορούμε να το φάμε. Σνάσε! Μας δουλεύει και από πάνω. Μας δουλεύει! Σκάζε! Πες με τα νεύρα μας, κατάλαβες? Πες με τα νεύρα. Αν δεν είχε την ώρα που μπήκαμε στη ζωή του, έχει πάθει τον απέθαντο. Μου κοίταξε, σύμπτωση θα είναι, σύμπτωση είναι. Σκάσε, σε παρακαλώ, βγάλε το σκασμό, σε παρακαλώ πολύ. Εδώ δεν είμαστε αλλού, εδώ είμαστε. Εδώ. Ναι. Ποιος είναι? Ο Μαντάς είναι. Ρωτάει αν πήρες τα λουλούδια. Θες να του πεις ένα ευχαριστώ? Εσύ χτύρ, αγάπη μου. Εσύ χτύρ που θα μας ειρωνευτείς και από πάνω. Έλα, Πόπι. Σε μία ώρα στις Δοντός. Ναι, εντάξει. Μόνο να ψάξω να βρω καμιά δικαιολογία. Γιατί τα θέατρα, βλέπεις, τα εξαντλήσαμε όλα. Σωστά, αυτό να μου πεις, δεν παίζουν μεσημέρι. Έλα, άσε τηλέφωνα, μωρή κοφίνο, κι άντε να βοηθήσεις. Ναι, ναι, μάκι μου, αμέσως έρχομαι. Έλα, σε κλείνω τώρα, γεια. Πάντως και εσύ, ρε Αλέκο, δεν ξηγέσαι. Άλλες ημέρες μου είχες πει. Είμαι μεγάλη, αδερφέ, στην αγορά. Ακούσανε πως τιμάζεται παράνομη διάθεση στην άντερου και μειώσανε την παραγωγή. Τσίπα και σε λιγάκι τις τιμές. Πόσο να την τσιμίσω πια, πόσο να την τσιμίσω. 8 χιλιάρικα έχω βάλει το σπλινάτερο. 5 χιλιάδες στο κεφαλάκι, 10 χιλιάρικα έχω τα 5 γαρδουμπάκια. Και ένα συνειδώρο, πόσο να τα τσιμίσω. Πόσο να δώσει και ο Κοσμάκης. Χέστο να ρε τον Κοσμάκη. Εδώ θα σου έρχεται το κολονάκι. Μέχρι να σε ανακαλύψει και τον downtown, να σου δω κάτι να κάνει. Λες, αδελφέ. Για στείλε εκεί στον Κωστόπουλο έτσι 5-6 γαρδουμπίτσες και κάνα δυο κεφαλάκια για τα Μόρα και την Τζέννη. Μέχρι εξώφυλλο σε βλέπω. Σοβαρά, ε. Γεια. Για να δούμε τι έκανε κύριε Σμιλίδα Κοστούλα. Άντε, άντε, πάρτε τα πόδια σας, κουνηθείτε. Εδώ, έλα, έλα. Εντάξει. Εντάξει. Πήγα εδώ πιο κάτω στο συνεργείο που μου είπες, στην πιάτσα των ταξί, στο πουτανάδικο. Συγγνώμη κιόλας, κύριε Αλέκο μου. Μου είπε η μαντάμ ότι θα το κυκλοφορήσει με τους πελάτες, εντάξει. Να σου πω. Είναι τα συνθηματικά, εντάξει. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, για το σπλινάντερο το σύνθημα θα είναι που θα σου κλείνουν το μάτι και θα σου λένε: είδες ρε Σιμάκη τη στρίγκλα που έγινε αρνάκι? Και θα τονίζουν τη λέξη αρνάκι. Εσύ θα καταλαβαίνεις και θα βάζεις πλινάντερο απλό. Και άμα θέλουν παραπάνω από κιλό. Άμα θέλουν παραπάνω από κιλό θα σου λένε: εγώ την είδα 2-3 φορές. Ανάλογα με τα κιλά. Άντε, γεια σου, άντε, γεια σου. Λοιπόν, τα κεφαλάκια θα τα λένε η σιωπή των αμνών και θα τονίζουν το αμνό.
Το Αμνόν. Για την Καρδούμπα. Οργασμός της Αγελάδας. Οργασμός της Αγελάδας. Όχι τσόντες. Δεν θέλω τσόντες. Δεν είναι τσόντα. Μα δεν θέλω τσόντα. Δεν είναι τσόντα, μάκι μου. Εγώ, μάκι μου, λέω να πεταχτώ με τη Μοβίστρα. Χαίστηκα. Βλέπεις άνθρωπος, κυραλέκο μου. Βλέπεις άνθρωπος. Πες μου, ποια παντρεμένη γυναίκα έχει τέτοια ελευθερία. Όχι, δείξε μου μία. Και αυτή η κυρία, αντί για ευχαριστώ, να του τα τρώει στις Μοβίστρες. Όχι, Κοστούλα μου. Εκείνο το προπέρσινο το αγέρ θα πάω να ανοίξω, γιατί πήρα λίγο στα κοφιά. Άντε και να μην ξημερώσει, γιατί έχουμε και δουλειά, έτσι. Εντάξει, μάκι μου. Πάω, γεια σα. Δεν μου λες, μωρή. Τι είναι αυτό το Αμνόν? Πολλά ρωτάς, πολλά ρωτάς και τώρα δεν έχω χρόνο. Ρωτάω γιατί δεν έχω καμία διάθεση να το παίζω playmate στο γιατί κουλέ. Στο μούτρα σου. Και εν πάση περιπτώσει, ένα δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί τέτοια λύση αφού βλέπουμε ότι δεν μας κάθεται. Γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Γιατί όλα εδώ πληρώνονται και αυτό το καθήκ θα πληρώσει. Ωραία, ας πληρώσει εσάς. Εμένα μου χρωστάει. Άνοιξε τώρα και πες τα κι αυτήνη που έχει και βαρύ χέρι. Γιατί, Χριστέ μου, γιατί μπλέκομαι τα δυτικά προάστια. Αφού ακόμα και το αυτοκίνητό μου αρνείται να περάσει την Ιωσίων. Πάρ' τα, Λουδοβίκα. Με καθείς. Το βρήκα, κορίτσια, το βρήκα! Σιγά, καλά, μη φωνάς, θα μου σηκώσει και είμαστε στην πισίνα! Θα τον εφαρμακώσουμε! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε! Θα τον εφαρμακώσουμε, μωρή, πώς έκανε η άλλη με τα τηγανόψωμα και ξεκλήρισε όλα τα συμπεθέρια έτσι! Και τι είναι καλή Αμερικάνος άνθρωπος να φάει τηγανόψωμα, καμιά κλίτσα σαν και εσάς! Τι ρε, εκεί κολλήσαμε τώρα! Ακού τηγανόψωμα, εδώ εγώ και έχω να τα βάλω στο στόμα μου να μην. Και μην ακούσω κανένα σεξουαλικό υπενιγμό για το τι βάζω στο στόμα μου, γιατί θα σας διώξω σούπιτες από εδώ μέσα, σούπιτες! Και πού θα το βρούμε, μωρή, το φαρμάκι? Πες λίγο γιατί κόλλησα μαλακή από αυτήν. Ποντικό φάρμακο, θα τα αναλάβω εγώ. Είναι ένας που έρχεται στο μαγαζί και ρίχνει κάθε δύο μέρες για τους αρουραίους. Ούτε τα κουφάρια τους δεν βρίσκω μετά. Στη σούβλα να κοιτάξεις, στις σκοτομπουκές. Στη γούρνα σου! Πότε βάζουμε μπροστά! Κορίτσια, πάντως εμένα με υπολογίζετε. Αύριο πρέπει να φύγω για κάνεις. Παντρεύεται μια φίλη μου, ένα πολύ πλούσιο άραβα του κύκλου μας. Αγόρασε δύο δίδυμα και κάνει ένα πάρτι. Το μούτσο τον εκλέγανε. Δύο-τρεις καπετανέ. Συγγνώμη, εμένα είπες μούτσο! Καλά, για πες με σηκούκλα μου, γιατί από εδώ κάνει ρεύμα. Λοιπόν, μαζευόμαστε αύριο και. Και. Η γκαγκαδιά που είναι. Να σας πω, συγγνώμη κιόλας, υπάρχει τρόπος να πληρώσετε τα μισά. Πώς? Αν υπογράψετε για τις νέες ταυτότητες για το θρήσκευμα. Ισχύει και για άλλες διαδρομές. Βεβαίως. Φέρε τρεις. Αμέσως. Έλα, έλα, έλα. Γεια σου, ρε Κοστούλ. Γεια σου, μπάμπη μου. Μια χαρά, εσύ. Τρία καλαμάκια και μία πατάτες. Τρία καλαμάκια και μία πατάτες για τον μπάμπη μας. Γεια σου, ρε Μάκη. Γεια σου, ρε μπάμπη. Καλά είσαι. Καλά, μια χαρά, εσύ. Εγώ είπα να χτυπήσω κανένα καλαμάκι μέχρι να ανοίξουν οι σινεμάδες. Όπα, σε ποιο έργο θα πας? Στη Στρίγκλα που έγινε Αρνάκι. Την έχεις δει? Εγώ δεν την έχω δει. Εγώ την ημέρωσα, ρε. Εσύ? Και πέντε φορές. Πέντε φορές, γράφε. 5 κιλά σπλινάτερο. 5 κιλά, μάλιστα. Ορίστε, μπάμπη μου, και καλή διασκέδαση. Έλα, 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 πόρο. Πιέσου, πάθος. Τώρα, να σου πω, μήπως ξέρεις εδώ κοντά που παίζει τον οργασμό της Αγελάδας. Αμέ, πώς γίνεται, από εδώ κάτω. Στην υπόγα. Και στα πόσα χιλιόμετρα είναι? Α, αυτό εσύ θα με το πεις. Να πούμε στα 5. Και δεν λέτε, γράφε. 5 γαρδουμπάκια στον κύριο. 5. Ορίστε και το δωράκι σας. Να σου πω, μαντάμ, μήπως έχεις ρέμο? Α, ρέμο από 8 και πάνω. Μέχρι 5 δίνουμε για γκούσι, το παλιό της. Έλα, έλα, κόμμα, έλα, τα ίδια είναι για γκούσι. Έλα, ρε, έλα, από εδώ στο μάθος. Άρα, πήγαινε. Καλησπέρα. Καλώς το. Μήπως έχετε τον οργασμό της Τριγκλάς? Α, τον έχουμε, λέει, μια ποικιλία στον κύριο. Μια ποικιλία, μια ποικιλία στον κύριο. Ορίστε. Ευχαριστώ. Έλα, έλα, να σου πω, να σου πω, έχω να σου πω. Έλα. Αύριο παίζουμε δύο έργα. Γεια σας. Γεια σας. Μπα, τον βρήκε στον δρόμο. Μισό διάολο ήσουν, μωρή, ε. Και πες σε δουλειά, τσακίσου μέσα στη ζυγαριά, γιατί του το δω όλο παραπάνω βάζει στο ζύγι. Έρχομαι, μάκι μου, αμέσως, αμέσως. Α, θα στα κόψω εγώ τα κινητά, κυρα Πόπη. Ναι. Έλα. Ναι. Να δούμε. Τι να δούμε, αγάπη μου. Αύριο πρέπει να τελειώνουμε με δάφτον. Να μαζευτούμε στις Ξινείς να πούμε τις λεπτομέρειες. Ναι, ναι, οι λεπτομέρειες μας μαράνανε. Δεν κοιτάτε που είμαστε στο τσίκ να μας πάρει χαμπάρι. Γιατί θα μας πάρει χαμπάρι, τι θέλει να πει? Μαλακίες θέλει να πει, αλλά δεν θα τις πει έτσι, τον ντόκα μου. Καλά. Λοιπόν, αποφασίσαμε να τον ξεπαστρέψουμε με ποντικό φάρμακο που θα βάλουμε μέσα σε μία τούρτα. Μια που θα μπείτε στον κόπο για την τούρτα, φτιάξτε και κανένα παξιμαδάκι. Και εσύ φοβάσαι. Αμπά, εγώ τα έχω ξεπεράσει αυτά. Εγώ τώρα το μόνο που σκέφτομαι είναι. Τι θα γράφει πάνω στον τάφο μου? Επιτέλους κοιμάται μόνη. Αυτό θα γράφει στον τάφο σου και τώρα βγάλε το σκασμό. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μια ωραιότατη σεράνο. Ωραία, ωραία. Εγώ πάντως διαφωνώ. Εμείς θα του την πάμε. Όχι.
Όχι επαφές πάλι! Το μάθημα είναι μάθημα και το πορδιό συνήθιο. Έχω μια κοπέλα στο γραφείο, την Τίντα, τρελή. Θα την πεις ότι τάχα μου και καλά θα πάει να πάρει μια συνέντευξη στο Μαντά. Και έτσι για τα καλοπιάσματα θα του πάει μια Σεράνο. Εγώ πάντως διαφωνώ! Θα τη στείλω λοιπόν στο ζαχροπλαστείο να αγοράσει μια Σεράνο, την οποία θα αλλάξουμε εμείς με τη δηλητηριασμένη. Και έτσι θα του πάει τη δηλητηριασμένη. Εγώ πάντως διαφωνώ! Και όταν με το καλό τα τεινάξει και δούνε ότι τα τείναξε από τη δηλητηριασμένη Σεράνο, η μόνη Σεράνο που θα υπάρχει στο σπίτι θα είναι αυτή του ζαχαροπλαστείου. Το ξέρουμε. Εσύ πάντως διαφωνείς, χεστήκαμε. Συγγνώμη, τώρα με ηρωνεύεσαι και από πάνω. Ναι, χρυσή μου, γιατί φέρεις την καταστροφή! Εγώ τη φέρνω την καταστροφή! Ή έχει έρθει από μόνη της δύο φορές και μια από το τηλέφωνο. Τι λέει καλέ αυτή. Για κάτι απειλητικά μηνύματα και τηλεφωνήματα, λέει η κυρία από εδώ, που η κυρία από εκεί μου είπε να σας το κρύψουμε. Τι αηδίες και απειλητικά είναι αυτά. Χαπακώθηκες πάλι, κούκλα μου. Θέλεις να πεθάνω, θέλεις να πεθάνω. Τραγουδιστά σου το έλεγε. Ήρθες και πάλι τρελό καρναβάλι. Καλά. Τι απειλές, παιδί μου, ήταν αυτές. Τίποτα, βρε Πόπη μου. Δεν θα σου το έλεγα εγώ. Κάτι έτσι αφηρημένου και γενικού περιεχομένου. Καταλαβες. Όχι. Γενικού και αφηρημένου περιεχομένου. Α, κάτσε τώρα, γιατί άμα ακούω γενικού και αφηρημένου. Πώς το πες. Α, γενικού και αφηρημένου. Πάτε του γενικού περιεχομένου. Πάτε και τα αφηρημένου. Να μάθεις. Θα σε σκίσω, μωρή. Θα σε σκίσω! Μαμά μου! Μαμά! Παναγία μου! Και εσύ γιατί μας τα άκρυψες? Για να προστατεύσω το αξιόμαχο του στρατεύματος! Και κατεβάτε με από εδώ! Τι λέει το δικό σου? Τυρί, ρύζι, γάλα, καμπά! Άσε με, Χριστιανή μου, τι λέει το δικό μου! Και πώς ήρθαν αυτά εδώ? Αυτά ήρθαν μέσα σε κάτι ανθοδέσμες. Μην ανοίξουμε! Όχι, δεν ανοίξουμε! Πάνικ, don't panic! Don't panic, έτσι! Δεν θα ανοίξουμε! Να ξέρετε εσείς στην Θα ανοίξω εγώ, έτσι, don't panic, έτσι, don't panic, έτσι, don't panic, έτσι, don't, ανοίγω, τώρα εγώ ανοίγω, don't panic. Την κυρία σας να παρακαλώ. Κι άλλη κίτρινη ανθοδέσμη. Αφήστε, οπότε αφήστε, θα το τακτοποιήσω εγώ. Είναι, δεν ζείτε θέμα, δηλαδή, δεν γίνεται, είναι τελείως προσωπικό. Ναι. Μπορεί να σου το. Ευτούλους μαύρος, σύντουνα. Ναι, Ζουλού. Νόστιμος πάντως. Νόστιμος για μαύρος, νόστιμος. Στη δουλειά μας τώρα, στη δουλειά μας. Ναι, ναι, λοιπόν. Στη δουλειά μας. Πάντως τους παίρνουν και δικές μας, σου λέει. Άμα είναι να πάρει ζώο, καλύτερα να είναι ζούγκλες. Γιατί αργεί αυτή? Δεν καταλαβαίνεις το. Λες, μωρή. Σώπα καλέ, θα έρθει στο σπίτι της μπροστά, στην πόρτα της και θα τα αφήσει. Φτού της δεν τρέπεται να χαθεί ξαδιάτροπη η τσούλα, Παναγία μου. Αγάπη μου, μην παθιάζεσαι έτσι, φτού της και... Ναι, έχεις δίκιο, όχι, στη δουλειά μας. Στη δουλειά μας. Ναι. Και δεν μου λες, ας πούμε, βρε, Αλέκα μου τώρα, ας πούμε, είναι αλήθεια αυτό που λένε για το... Ποιο, μωρέ, γιατί μου έρθει και μια ζέστη. Τι. Για το... Ξέρεις. Κοίτα τώρα, εγώ δεν έχω υπάρξει, ας πούμε, και αυτόπτης μάρτης, αλλά κάτι σύντροφοι που είχαν πάει πολύ παλιά τώρα στην Κένια, σου λέει, γύρισαν με ανοιχτό το στόμα. Ναι! Ναι. Μάλιστα. Και δεν μου λες, ας πούμε, ναι. Δηλαδή, σε σχέση με τους δικούς μας, θέλω να σου πω, ας πούμε. Ναι, σε σχέση με τους δικούς μας, δηλαδή, ας πούμε. Ναι. Μεγάλη απόσταση. Άντε. Μεγάλη απόσταση. Δηλαδή, για να σου δώσω παράδειγμα, ο Δοντογλυφίδα ο ένας, ναι. Πυροσκή ο άλλος. Α, τόσο πρικισμένη, ας πούμε. Βουλγάρικο θυμιατό, σου λέει. Αφού, ναι. Να φανταστείς παλιά, ναι. Που δεν είχανε κοντάρια να πολεμάνε, πολεμούσανε με αυτά. Όχι, μπράβο τους. Μπράβο τους. Άξι. Άξι και συγχαρητήρια και ό,τι άλλο θες, πες. Ναι, ναι. Και δεν μου λες, ας πούμε, βρε Αλέκα μου, εσύ έτσι κανένα πυροσκή τίποτα. Όχι, δυστυχώς, εγώ το στερήθηκα. Γιατί? Λόγω πολιτικών πεπιθήσεων. Αλλά η Ντίντα όμως. Τι? Άντε. Τι, πολύ. Πού? Πολύ. Πού, παιδί μου? Στην κρεβατοκάμερα. Και πού είναι το περίεργο? Αυτός ήταν στο σαλόνι. Α, τη χαστούκησε ο Μασάι. Φαντάσου τι του ζήτησε, του μαύρου. Ακόμα εδώ είσαστε εσείς. Ο μαύρος, μωρή σου, τα έστελνε τα σημειώματα και έφερε στον πανικό. Ο μαύρος. Ο μαύρος. Ποιος μαύρος, αγάπη μου, σε παρακαλώ, τι είναι αυτά που λες. Ένας θαυμαστής μου εφοπλιστής μου τα έστειλε,
που έχει καράβια στην Ελβετία. Άιντε, να πηγαίνουμε κι εμείς τότε, να φτιάξουμε τη Σεράνο. Πηγαίνετε, γιατί μου έχετε μαγαρίσει και τον τόπο. Ναι, να πηγαίνουμε. Άργησα κι εγώ και με περιμένει ο Παπαλάμπρος. Δεν μου λες, Παπόκα, τη βαράς καλά την καμπάνα του παπά. Τι λες, Χρυσή μου, που θα μου πεις εμένα, εσύ που κοιμάσαι στην κρεβατοκάμαρα και έχεις το μαύρο στο σαλόνι. Άι! Στα κομμάτια!1560 υπογραφές. Έβγε εγώ παιδί μου, έβγε. Αν συνεχίσεις έτσι. Το Γιούκο, παπά μου. Το Γιούκο. Α, το Γιούκο, παιδί μου. Νου σου στο Γιούκο συνέχεια. Είπαμε για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα το κάνουν. Μάλιστα, παπά μου. Αν δεν πήγαινε τώρα και πέσω το home cinema, το έχει κιόλα στο σπίτι σου. Να μην σου πω ότι θα έρχομαι να βλέπω κι εγώ μαζί τη Μιλάγκρο στην αντίθεση. Μα εγώ, παπά μου, δεν βλέπω βραζιλιάνικα. Ψεύδεσαι, εγώ ψεύδεσαι. Και όχι μόνο ψεύδεσαι, αλλά δεν έχω χρόνο να σε εξομολογήσω τώρα, είναι κι άλλο μπροστά. Αν δεν πήγαινε, αν δεν πήγαινε. Το νούμερο 22, εξήρα, ποια είναι? Εγώ, παπά μου. Γεια σου και τούλα. Ορίστε, παπά μου. Γιατί μόνο 5 υπογραφές και τούλα? Παπά μου, σας παρακαλώ, δώστε μου κάτι, ένα δώρο. Γιατί αλλιώς δεν θα με πιστεύει ο άντρας μου πως έλειπε όλη μέρα για τις υπογραφές. Με 5 ψωροϋπογραφές και τούλα, ούτε εγώ σε πιστεύω. Τέλος πάντων. Πες το Θανάση εκεί πέρα, σου δώσε ένα τάπερ εκεί πέρα, μας και σώσει το γάμο σου, ναι. Γιατί η Ορθοδοξία δεν τη βλέπω, ρε. Ευχαριστώ, παπά μου. Παπά μου! Τι είναι, Φωτεινή, πώς πήγαμε σήμερα? Μόνο 412. Δεν είχε πολλή κίνηση σήμερα στο δρόμο. Δεν πειράζει, αύριο θα πάμε καλύτερα. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα, παπά μου? Ξαμολυθείτε και πάλι! Κάθε λεπτό που περνάει ο Κακλαμάνης τρίβει τα χέρια του! Ελάτε τα τρελά κορίτσια! Ελάτε! Άντε κύριε Βάσου, στο Σταύρο και την Αλέκα να πει ότι βλέπω καθόλου στην εκκλησία! Και κανένα πρόσφορο να φέρνουμε όλους, ζυμώνουμε, τι πάντα βλέπουμε! Υπογραφές μου, υπογραφές μου, άντε πρόσφορο! Αγχωμένος σας βλέπω, παπά μου! Πώς να μην είμαι, Φωτεινή, παιδί μου! Πρώτη μέρα μόνο 3.500 υπογραφές! Μην ανησυχείτε, παπά μου, θα μαζευτούν! Και αν δεν τις μαζέψουμε εμείς, υπάρχουν κι άλλες ενορίες. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ναι. Ο κόσμος δεν χάθηκε, θα χαθεί όμως η ευκαιρία να γίνω εγώ αρχιμανδρίτης. Εσείς, παπά μου, αρχιμανδρίτης? Ναι, Φωτεινή, παιδί μου, διότι ο Μακαριότατος μας έχει θέσει ένα κίνητρο στις 80.000 ψήφους να θέτουμε σοβαρή υποψηφιότητα για αρχιμανδρίτες. Συγγνώμη κιόλας, παπά μου, αλλά οι αρχιμανδρίτες δεν πρέπει να είναι ανήπανδροι. Ναι, Φωτεινή, παιδί μου. Άρα πρέπει να χωρίσετε την Παπαλάμπρενα. Για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα θα την κάνω και αυτή τη θυσία. Εγώ, παπά μου, εγώ θα κινήσω γη και ουρανό και θα μαζέψω και τις 80.000. Όχι για σας, για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Έλα, καφέ! Ναι, Μάκη μου, αμέσως. Και κοίτα να έχεις πάρει το καϊμάκι, θα σοχίσω σε αυτή. Ναι, σε αυτή, Μάκη μου, ξέρω. Τσεράδια, ξέρεις. Α, μη φας, μη. Τι τσιρίζει έτσι, μόλις είμαι σε αυτή μου. Μη, Μάκη μου, σε παρακαλώ, στην δεν είναι για μάτσα. Γιατί, μόλις κρεμένη την έχουμε. Όχι, μια φίλη μου με παρακάλεσε να τη φτιάξω, έχει κατηβαθήσει ο γιος σας. Και με τα δικά μου τα λεφτά, μόλις φραγκόκοτα, θα κάθεσαι να κάνεις φιγούρα εσύ, φίλε σου. Έτσι το διαρασίστηρα από τώρα. Σε παρακαλώ, δεν κάνει να φας, Μάκη μου. Μα γιατί, μωρέ. Γιατί έχεις πάρει κιλά τελευταία, γι' αυτό. Έχεις το διάλογο που έχω πάρει κιλά. Έχω πάρει εγώ κιλά. Δεν κοιτάς η μούρη σου, μωρέ. Ατσούμπαλη. Φακλάνα. Εστρέα καρνάβαλε. Καλά, Μάκη μου. Φάε, θησαυρέ μου. Φάε, αγόρι μου. Μόνο να μου πεις αν πέτυχες σαν τη γη. Thank you.
στο μαγαζί, ήρθε ο Αλέκος και έφερε τα αυτά. Τι αυτά? Τα αυτά, ξέρεις, τα... Την πανακόλα μου, ένα γλυκό δεν μπορώ να φάω, ρε. Έλα, έλα, αγάπη μου, πήγαινε. Έλα, έλα, πήγαινε. Τι είναι αυτό? Τούρτα, θες? Ναι, παπά μου. Ναι. Ναι, παπά μου. Πόρτα-πόρτα πήγα. 124 υπογραφές μάζεψα. Και 5 σταυρούς από κάτι γύφτους. Ναι, όλοι και οι 5 με διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα. Μα τι λέτε, παπά μου, εγώ να κουράστηκα για σας. Αλίμονο, αλίμονο. Και κυρσούς να βγάλω, προκειμένου να γίνετε εσείς αρχιμανδρίτης. Τώρα, ναι. Ναι, παπά μου, αύριο θα πιάσω δεκελίας. Έρχομαι από το φούρνο του Κανάκη μέχρι το φανάρι του Βλάχου. Μα τι πάθατε, παπά? Κλείς την πόρτα, μωρή Αλατζού, μη φεύγει η θερμοκρασία. Μα τι είναι αυτά που κουβαλάτε? Έβαλα στοίχημα με έναν αράπη στην κοτσιά. Ότι θα του τα σουφρώσω χωρίς να το καταλάβει. Και γιατί είστε χτυπημένος? Το κατάλαβε. Μα μπαμπά. Ελά στον παπά, μάζεψε αυτήν την σαβούρα εδώ πέρα. Έχει πιάσει όλο το μέρος του τραπέζι γρήγορα. Δεν φτάνει το μέρος που πιάνει από μόνο σου. Μα δεν είναι σαβούρα αυτά, πατέρα. Αυτά είναι υπογραφές για τις ταυτότητες. Όμα γι' αυτά τρέξει, βρε. Κορόιδο, κορόιδο. Για την Ορθοδοξία, πατέρα. Και για την Ελλάδα. Και για να γίνει ο Παπαλάβρος αρχιμανδρίτης. Παρντονέ μου, α. Να. Ο αρχιεπίσκοπος τους είπε ότι άμα κάθε παπάς μαζέψει πάνω από 80.000 υπογραφές, θα γίνει αρχιμανδρίτης. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Όλα καλά? Κοίτα, μην ξεχαστείς, παιδί μου, άκρος του άλλου. Ναι, όλα εντάξει με την τούρτα. Κάτσε, κύριε. Τρία ξύκη, δύο κρέας, δεν είπα μισή πίτα. Όχι, τα ανάποδο. Δεν πεθάνω όπως η ψάθα εξαιτία σου. Σε κλείνω τώρα. Και εσύ, μωρή Αχλάδο, δεν είπαμε κομμένα τα κινητά, ρε. Γιατί βάζεις, μάκη μου? Για να μην λέει ο Αντούλο ότι κάνω διακρίσεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε γυμνασιάρχο μου. Τι να σας βάλω? Να, ρε παιδί μου, θα ήθελα τρεις εξπυρικές κωμωδίες. Ναι, τρεις. Δύο ψυχολογικά θρίλερ. Και βάλτε και εκεί και 3-3,5 κιλά σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Να σας πω, να το κάνω 2 κιλά το σύγχρονο ελληνικό, μη σας πέσει βαρύ για το βράδυ, καταλάβατε. Α, έχω τα ραβωνιάσματα του γιού μου απόψε και τρώνε πολύ τα συμπεθέρια. Βρε, βάλε εκεί να έχει ο άνθρωπος να δει ταινίες άμα πεινάσουνε. Έλα, από εδώ, κύριε Γυμνασιά, από εδώ, περάστε. Παρακαλώ, κύριος. Μου είπαν ότι έχετε ωραίες ταινίες. Τις καλύτερες. Εμείς και το Villain Center. Τι να βάλω? Δύο σοβράκα σε ένα βαλτσάκι. Πώς? Τι? Αστυνομία, συλλαμβάνεστε. Συγγνώμη, κύριε συνάδελφε. Σντόε, συλλαμβάνεστε. Κύριε συνάδελφε, συγγνώμη. Αγορανομία, συλλαμβάνεστε. Εξαθρώθηκε χθες βράδυ στο Μοσχάτο από τους άντρες της αστυνομίας, της αγορανομίας και της ΔΟΕ σπήρα παράνομης κατασκευής φυλάντερου, γαρδούμπας και αρνήσεων κεφαλών. Με την κατηγορία προώθησης απογορευμένων κρεάτων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Αδάμ και Κωνσταντίνα Καμένου. Ενώ αναζητεί το τρίτος άνθρωπος της σπήρας, μεγαλέμπορος κρεάτων Αλέκος Παπαδήμα. Χριστέ μου, με ποιους έχω μπλέξει? Πω, τι έπαθε, μωρέ, η καημένη Πόπη? Να σου πω, για την Ναι. Τσο, να. Τι? Να βάλω τέτοιο, σε αυτό. Α, δεν θα τελειώσει σήμερα. Για την κάρτσο να λέω. Ναι, το έπεισα. Να βάλω τι τίτλο. Τι έπαιξε, Γιωργάκη μου? Στο κομμάτι ότι έκανε στροφή στην καριέρα της. Ναι, ρε, μόνο που την πήρε ανοιχτά και ντελαπάρισε. Βάλω τι θες, αγάπη μου, και παράταμε. Καλά. Άντε. Αν πάρει ο Μιχάλης ο σούπος από το Μέγκα όμως για να βρήσει, ναι. Εσύ θα τον βγάλεις για φαγητό. Ούστουρε, ούστουρε. Αφού σου είπα, ρε Νικόλα, μη μου τα πει. Μέσα, 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 δεν μπορώ, έχω δουλειά. Δεν μπορώ, μέσα, 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 μέσα. Σε παρακαλώ, αγόρι μου, θα δείτε το άλλο μου πρόσωπο. Α, καλά. Ένα έχω να σου πω. Ναι, τι μου λέτε. Μη μου πείτε, πείτε μου. Α, διανόησα, δεν μπορώ. Ψιτ. Λοιπόν, αυτή είναι, όπως την ήθελες, ζεκάρισα την, σε παρακαλώ, φρέσκια η τούρτα, να την πάρω να πάω στη γαμοσφαίρεση και να τελειώνω. Καλή με, συγχωρείτε, κάτι μεσολάβησε. Ναι, καλέ, εμείς δεν θα στείλουμε άνθρωπο, τι μας περάσατε. Δουλειά μας είναι λίμωνο. Πείτε ότι είναι εκεί, έφτασε. Έφτασε, έφτασε. Κλείστε, γυρίστε τα μάτια, θα την δείτε. Ναι, γεια σας, φύγετε. Φύγε. Πού να? Στο δισκάδικο απέναντι, γρήγορα. Ποιο δισκάδικο, παιδί μου, σε παρακαλώ τώρα, τσεκάρισε την τούρτα. Έχω τον άνθρωπό μου στο νοσοκομείο, γυναίκα. Δεν έχεις καταλάβει τη σοβαρότητα του πράγματος. Είναι η λάσπα, παιδί μου, απέναντι, σου λέει, στο δισκάδικο και αγοράζει όλους τους δίσκους της για να κάνει πλατινένιο. Χαίστηκα. Πάρει και φωτογραφική μηχανή για να τις βγάλεις φωτογραφία για το επόμενο. Θα σου πω, έχω μια φωτογραφία των Big Slugs που κάνουν το ίδιο στο Μετρόπολης. Γουστάρεις? Εγώ θέλω λάσπα.
λάσπα! Λάσπα, λάσπα! Την τύχη μου, την ξελογιάστρα. Δηλαδή, με συγχωρείς, ας πούμε. Με ποιον πρέπει να πηδηχτώ τελικά για να φύγω από αυτήν την κολοδουλειά. Με τον ίδιο που πηδήχτες, μωρή, για να μπεις. Άντε, φύγε από εδώ. Σιγά, μην τρέχω να βρω την Κλέρι στον παλί. Άι, σύχτηρ, μαντάμ. Έλα, πού είσαι, έλα. Την επόμενη φορά που θα σπρώξεις, την επόμενη φορά που θα σπρώξεις. Ρε, πιάσε από εκεί το κουτί από το ψυγείο μέσα. Το κουτί από το ψυγείο. Λοιπόν, το έχω πει πολλές φορές. Στο διάλογο. Αλλά εγώ πάντως διαφωνώ. Κοίτα, αυτό σου λέω μόνο, κοίτα. Κύριε Μαντά, συγγνώμη που σας ενοχλώ, αλλά ήρθε μια δημοσιογράφος από ένα περιοδικό. Την έδιωξες? Έτσι δεν μου είχατε πει για όσους δεν έχουν ραντεβού. Μπράβο, φιλαρέτη, παιδί μου. Έφερε και αυτή την τούρτα για να σας παρακαλέσει, μου είπε να. Ευχαριστώ, φιλαρέτη. Πήγαινε. Να σας βάλω λίγη τούρτα, κύριε. Όχι, δεν πίνω, παιδί μου. Αν θέλεις, δοκίμασε εσύ και μου λες μετά αν ήταν καλή, ε. Αγάπη μου, το άλλο το Μόγκολο που είναι πάλι? Εμένα ρωτάς, τις καθάρατε! Χαθήκανε 3 σακιά υπογραφές, 22.000 υπογραφές και ρωτάς εμένα, ναι! Μα τι έγινε, παπά μου, μέχρι έξω ακουγόσαστε! Κλέψανε τις υπογραφές, παιδί μου! Μην κάνετε έτσι, παπά μου, θα τις ξαναμαζέψουμε πάλι! Και πώς θα τις ξαναμαζέψουμε, βρε ξενομερίτη, που όταν ξεκινήσαμε είχα 200 γριές από τα κρύα τα νερά και τώρα έχω 200 γριές κατάκητες, πώς θα τις κάνω στον δρόμο που θα με πέφτουν σαν τα κοτόπουλα η μία πίσω από την άλλη και θα προλαβαίνω τις κηδείες? Τι ψάχνετε, τι κατσαρόλες! Όχι, σκάφο! Όλες μας θα κάνουμε μια ίστατη θυσία! Ναι, ίστατη θυσία! Και πες ότι τις μαζεύω και τις πλακώνω πάλι στα σπανάκια, στους βασιλικούς πολτούς και στα τζιγκ-σενκ! Τι θα πούνε στον κόσμο, παιδί μου, ότι ξαναβάλλετε τώρα πάλι την υπογραφή σας και αυτή τη φορά είναι για να μην ξαναπαίξετε ταινίες στο θέατρο! Δεν είναι δυνατόν! Μπορεί να μαζέψουμε και περισσότερες, παπά! Κάνε άκρη, διάβολα, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και δεν είναι μόνο ότι κάνουμε ζημιά στην Ορθοδοξία και στην Ελλάδα. Φοβάμαι και αυτό τον άτιμο του παπαχρόνια από τη Χαλκιδόνα. Θα μου πάρει το αρχιμανδρυτηρίκι μέσα στα χέρια. Γιατί δεν ψάχνετε, παπά μου? Ποιος θα είχε όφελος να χαθούν οι υπογραφές? Έλα μου, ντε! Αυτός πάω το κεφάλι μου! Τίποτα Πασόκι, τίποτα Κουλτουριάριδες, η Παπαλάμβρινα. Η Παπαλάμβρινα. Άμα γίνετε αρχιμανδρίτης, θα πρέπει να τη χωρίσετε. Φωτεινή, παιδί μου. Εγώ έχω το σοκ, εσύ έχεις πάθει την παράκρουση. Ήθελα να ξέρω ποιος που αφορισμένος της βούτυξε. Ήθελα να ξέρω. Τον Παπαχρόνι, παρακαλώ. Τον Παπαχρόνι! Έλα, ρε, παπά. Εσύ είσαι, ο Τσιντή είμαι, ο Τσιντίκη 2, Αναστόνα. Σου τα έχω έτοιμα εδώ, 3 σακιά σου μάζεψα, κατοστάρια, 22.000 υπογραφές. 1,5 εκατομμύριο, εντάξει. Τίποτα, κάτσε. Δεν είναι τώρα, αφού το έχουμε συζητήσει το πράγμα να πούμε. Δεν σε φοβάμαι σένα, θα τα μαζέψεις από το αρχιμανδρίτη Λύκη αυτό και από τα Ευχέλαια. Α, σε παρακαλώ, μην το γυρνάς τώρα το πράγμα. Μην βρίζεις εμένα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν και άλλοι παπάδες. Ο άλλος ο παπάς από την Κοινοσάργους με το Μούσι, πώς το λένε, ο Παπαζάχος. Ξέρεις πόσο δίνει? 2.380.000 και χωρίς κατάρες. Α, και η Μαρτωθέα μου. Σίγουρη. Πέθανε? Ναι, άντε, βάψε το ταγέρ. Η υπηρέτρια. Αχ, καλέ την κακομοίρα, κρίμα. Και την είχα και για να υπογράψει. Πιάσε ένα τσιγάρο. Είσαι καλά, είσαι καλά, αγάπη μου. Εσύ κανένα μου κάψει το αυτοκίνητο με την κατεμιά που σε δέρνει. Και τι καλέ, πάλι εγώ φταίω. Μας έπληξες ότι δεν τίποτα, ότι θα τα καταφέρουμε. Άντε, πάρ' το μπούλο τώρα. Σκάστε και κανείς δεν φταίει. Ναι. Δεν ήτανε να γίνει. Δεν το θέλω, Θεός. Σκάσε εσύ. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα με πάτε σπίτι? Δηλαδή? Τι δηλαδή, ρε κοριτσάκι μου, εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε. Μπράβο. Και με το παραπάνω. Αφού σου λέει περίσεψε τούρτα και για το γιο της υπηρέτριας. Να σας πω πάντως, κορίτσια. Μην χαθούμε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, άντε, να σε πάω και σε ένα σπίτι. Τι? Να μαζευτώ κι εγώ στο δικό μου, μπας και περάσει κι ο Μάρκος. Αλλά δεν είμαστε καλά. Τα παρατάτε με τρεις αποτυχίες. Τα παρατάτε! Τι τρεις αποτυχίες, αγάπη μου, τι τρεις αποτυχίες. Εδώ κοντεύουμε να ξεπαστρέψουμε τη μισή Αθήνα και αυτός εκεί ζωντανός. Καλά σου λέει. Μήπως. Τι μήπως. Πρόσεξε. Καλά.
Άντε πάλι μέσα τα κεφάλια. Άντε ξεκίνα να πάω κι εγώ στο σπίτι. Θα έχει γυρίσει και το τέρας να δω τι σκατά θα του μαγειρέψω. Ωχ, Θεέ μου. Ρε Σιτζόνι, αυτό το αυτοκίνητο δεν το ξανά έχουμε δει έξω από το σπίτι.